Καλησπέρα, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία και καλή εβδομάδα. Καλησπέρα, κύριε Σαλαδά. Καλή εβδομάδα και ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Συγχαρητήρια. Με ποιους τρόπους το Κολέγιο Ανατόλια λέει όχι στη μείωση της χρήσης του πλαστικού και ποια είναι τα μέχρι στιγμής μετρήσιμα αποτελέσματα των δράσεων που τρέχουν? Κοιτάξτε, εγώ θέλω καταρχάς να πω ότι θεωρούμε ότι τα σχολεία έχουν ένα πολύ ιδιαίτερο ρόλο στην ευαισθητοποίηση πραγματικά των νέων ανθρώπων σε αυτά τα θέματα και κοινωνικά θέματα και θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και συνεπώς το σχολείο μας προσπαθεί πάντα σε αυτή την κατεύθυνση. Η πρωτοβουλία αυτή που αναφέρατε είναι μια σχετικά πρόσφατη πρωτοβουλία την οποία αναλάβουμε γιατί θεωρούμε ότι η χρήση πλαστικού όπως ξέρετε και με την γενικότερο πρόβλημα που δημιουργούν τελικά και την αίσθηση των μικροπλαστικών τα οποία έχουν γεμίσει τις παραλίες μας και όλα αυτά τα πράγματα. Συνεπώς αποφασίσαμε να πείσουμε τα παιδιά μας να μην κάνουν χρήση πλαστικών μπουκαλιών νερού. Και για να το κάνουμε αυτό, φυσικά όπως αναφέρατε, φέραμε ειδικούς ψύχτες με ειδικά φίλτρα, ώστε να υπάρχει πολύ καλή ποιότητα νερού στα παιδιά αυτά, με παραχρησιμοποιούμενα δοχεία φυσικά για το νερό. Και έτσι μέσα σε ένα χρόνο καταφέραμε και εξοικονομήσαμε. Έχουν και μετρητές αυτοί οι ψύχτες, να σας πω την αλήθεια. Εξοικονομήσαμε 115.000 πλαστικά μπουκάλια του μισού λίτρου. Και αυτό σε μια περίοδο που η χρήση ήταν και πολύ μεγάλη εξαιτίας και της πανδημίας, όπως ξέρετε. Ναι, της τηλεκπαίδευσης, ναι. Ευελπιστούμε αυτό το μέτρο. Μόνο στο μήνα Δεκέμβρη, να σας δώσω ένα παράδειγμα, είχαμε μια εξοικονόμηση 14.000 πλαστικών μπουκαλιών νερού. Άρα είναι στη λογική της μη χρήσης πλαστικού, όχι της ανακύκλωσης, που και αυτή είναι πολύ σημαντική, της μη χρήσης. Και να σας πω είναι κάτι που είχαμε ξεκινήσει από καιρό και στην πανεπιστημιακή μας βαθμίδα. Οι Αμερικανοί φοιτητές μας το φέραν σαν ιδέα πριν από 4-5 χρόνια, όπου ερχόταν με τα δικά τους επαχρησιμοποιούμενα δοχεία. Και έτσι από εκεί μας δόθηκε αυτή η ιδέα και αυτή τη στιγμή όλες οι βαθμίδες του κολεγίου χρησιμοποιούν αυτή την προσπάθεια. Εσείς τώρα έχετε όλες τις βαθμίδες από νηπία, από νηπιαγωγείο. Ναι, εμείς έχουμε από προνήπια μέχρι το τριτοβάθμιο. Και φυσικά και το Διεθνές Σχολείο, το Πάινγκουτ, το οποίο έχει γίνει κομμάτι και αυτό του Ανατόλια. Άρα έχουμε ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών μονάδων. Κύριε Βλάχο, ποιες ηλικίες ανταποκρίνονται περισσότερο σε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες? Κοιτάξτε, να σας πω ότι με χαροποίησε πάρα πολύ στο δημοτικό, ας πούμε, κάνουμε ένα μικρό διαγωνισμό. Τα παιδάκια κάνουν καταγραφή από κάθε ψύκτη των μπουκαλιών που δεν χρησιμοποιούνται εξαιτίας κατανάλωσης αυτής, άρα το βλέπω σε ένα μικρό project. Άρα είναι κάτι το οποίο τους δημιουργεί ένα ενθουσιασμό, κάνουν και ένα διαγωνισμό. Ποιος θα κάνει τη λιγότερη χρήση πλαστικών μπουκαλιών, οι οποίες φυσικά αποτυπώνται μόνο μέσα από τους counters των ψυκτών. Άρα τα μικρά παιδιά είναι πάντα πιο ενθουσιώδη. Τα μεγάλα παιδιά, επειδή ειδικά στην δευτεροβάθμια μας έχουμε ένα πρόγραμμα που έχουμε σωματώσει στο ακαδημαϊκό μας πρόγραμμα, ένα πρόγραμμα κοινωνικής και περιβαλλοντολογικής ευθύνης. Το είδανε από την αρχή θετικά, αλλά ξέρετε ότι υπάρχει και πάντα η αίσθηση του νέου ανθρώπου, του έφηβου ανθρώπου. Αλλά είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι και σε αυτή τη βαθμίδα, να σας πω την αλήθεια. Ναι. Πάρα πολύ. Και βέβαια οι βάσεις μπαίνουν από τις μικρές ηλικίες. Σκεφτείτε τώρα αυτά τα μικρούτσικα, τα πρωτάκια που πηγαίνουν και μαθαίνουν να πίνουν νερό στα μπουκαλάκια τους, τα επαναχρησιμοποιούμενα, όχι τα πλαστικά, και μπαίνει στη συνείδησή τους. Εκεί μπαίνουν οι βάσεις. Αυτά τα παιδιά θα σώσουν τον πλανήτη Γη, αυτές οι ηλικίες. Και πρέπει να τα ακούμε λίγο πιο προσεκτικά. Κύριε Βλάχο, υπάρχουν ανάλογες πρωτοβουλίες για τη μείωση της χρήσης χαρτιού? Ναι, η πανδημία όπως όλοι ξέρουμε έφερε πιο κοντά μας κάποιες πλατφόρμες οι οποίες χρησιμοποιούνται στη μάθηση. Αυτές οι πλατφόρμες έχουν πάρα πολλά έτσι, στοιχεία επικοινωνίας με τα παιδιά, με διάφορους τρόπους επικοινωνίας και άρα κάτι που παλιά χρησιμοποιούσαμε το χαρτί για να έχουμε μια επικοινωνία με τα παιδιά είτε να τους δώσουμε ένα quiz είτε μια σημείωση που θέλουμε να διαβάσουμε στο σπίτι, αυτό που κάνουμε τώρα σταδιακά και με καλό ρυθμό χρησιμοποιούμε τις πλατφόρμες αυτές για τη διάχυση αυτών των εγγράφων στα παιδιά, ώστε να μην υπάρχει χρήση χαρτιού. Είχαμε μια πρώτη μείωση της τάξης του 25% φέτος και ευελπιστούμε κάποια στιγμή να μειώσουμε στο μισό το χαρτί το οποίο θα χρησιμοποιούμε τελικά στην διαδικασία όλη την εκπαιδευτική. Είναι κάτι που πρέπει να οριμάσουμε και εμείς και τα παιδιά, γιατί ξέρετε, έχει συνηθίσει ο κόσμος τη χρήση του χαρτιού και πρέπει σταδιακά να προσπαθήσουμε να το περιορίσουμε. Στην αλόγιστη. Στην αλόγιστη χρήση χαρτιού εκτυπώνουν για την πλάκα τους. Εγώ τρελαίνομαι όταν βλέπω να εκτυπώνει κάποιος έτσι για να το έχει απλά μπροστά του. Όταν μπορεί να εξυπηρετηθεί από τον υπολογιστή του, από το τάμπλετ του, από το κινητό του και λέει ας το εκτυπώσω να το έχω κιόλας. Μην το εκτυπώσεις, μα αφού το έχεις.
Έχετε απόλυτο δίκιο και μάλιστα έχουμε κάνει μια προσπάθεια όταν υπάρχει ανάγκη για εκτύπωση να γίνεται σε ασπρόμαυρο και όχι σε έγχρωμα, γιατί τα ξέρετε τα χρώματα επιβαρύνουν το περιβάλλον. Και έτσι και σε αυτό έχουμε μια ακόμα πιο δραματική μείωση. Έχουμε σημαντικότατη μείωση των έγχρωμων εκτυπώσεων οι οποίοι γίνονται στο κολέγιο. Άρα και αυτό είναι κάτι που έχουμε στο μυαλό μας όλοι μας και στα σπίτια μας και στις δουλειές μας. Ναι. Τώρα, Πρόεδρε, μπορείτε να μας δώσετε μια εικόνα για τις δράσεις ανακύκλωσης? Γιατί τώρα είπαμε πώς περιορίσατε τη χρήση πλαστικού και χαρτιού. Αλλά έχετε και δράσεις ανακύκλωσης που υλοποιείτε στο κολέγιο Ανατόλια? Φυσικά. Αν και το καλύτερο είναι η μη χρήση, αναγκαστικά χρησιμοποιούμε και υλικά. Έτσι ανακυκλώνουμε όλο το χαρτί των γραφείων. Κάθε γραφείο και κάθε αίθουσα έχει κάδους ειδικούς ανακύκλωσης χαρτιού. Έχουμε ήδη ανακυκλώσει πάρα πολλούς τόνους χαρτιού το τελευταίο διάστημα. Χαρτιό είναι συσκευασίες και πράγματα τα οποία παραγγέλνουμε και χρησιμοποιούμε στο σχολείο. Πλαστικές συσκευασίες οποιασδήποτε μορφής και κουτάκια αλουμινίου τα οποία χρησιμοποιούν τα παιδιά τις καντίνες. Συνολικά έχουμε το τελευταίο διάστημα ανακυκλώσει πάνω από 30, για την ακρίβεια 33 τόνους από αυτά τα υλικά. Και συνεχίζουμε πραγματικά να το, όσο πιο κοντά μπορούμε, στο, και να μειώσουμε τη χρήση αλλά και να κάνουμε ανακύκλωση των υλικών τα οποία χρησιμοποιούνται. Λοιπόν, τώρα να περάσουμε και στο νέο κτίριο που έχετε δημιουργήσει. STEM, Άννα Παπαγεωργίου STEM Center. Πώς υποστηρίζει βιώσιμες μορφές ενέργειας, φωτοβολταϊκά, μαθαίνω, γεωθερμία, υδάτινη κήπη? Και βέβαια πώς αυτό καταλήγει να έχει όφελος για τους ίδιους τους μαθητές? Ναι, κοιτάξτε, αυτό είναι ένα ειδικά σχεδιασμένο κτίριο, ακριβώς για να προωθήσει αυτή τη λογική. Είναι ένα κέντρο δηλαδή, που το παιδί βιώνει μέσα από τη λειτουργία του κέντρου, όχι μόνο τα μαθήματα τα οποία κάνει και τα προγράμματα, βιώνει τι σημαίνει πραγματικά βιώσιμη ανάπτυξη. Το κέντρο, τα αναφέρατε, έχει ειδικούς μηχανισμούς, όπως τα φωτοβολταϊκά, όπως η γεωθερμία, όπως η ηλιακή ψύξη που τον ονομάζουμε εμείς. Άρα έχει ένα αποτύπωμα σχεδόν μηδενικό στο περιβάλλον. Ταυτόχρονα κάτι άλλο το οποίο γίνεται εκεί μέσα, έχουμε ένα, μέσα του προγράμματος STEAM αυτό που αναφέρατε, έχουμε και μαθήματα πράσινης χημείας, είναι κάτι το οποίο τα παιδιά μας μαθαίνουν από νωρίς πώς μπορούν να κάνουν τα ίδια πράγματα, γιατί η χημεία είναι σημαντική όπως στη σύγχρονη εποχή μας, αλλά πώς να κάνουν τα ίδια πράγματα με λιγότερη επιβάρηση στο περιβάλλον. Αλλά και πολλά άλλα προγράμματα τους οποίους εξηγούν πώς θα μπορούσαμε να εξοικονομήσουμε ενέργεια. Και μάλιστα είναι προγράμματα που αφορούν όλες τις ηλικίες και παιδιά δημοτικού και παιδιά δευτεροβάθμιας, και είναι ανοιχτά τα προγράμματα αυτά και προς την κοινωνία. Δηλαδή καλούμε και σχολεία, δημόσια σχολεία και άλλα να συμμετέχουν στα προγράμματα αυτά. Εξαιρετικά. Συγχαρητήρια κύριε Βλάχο. Χαίρομαι πάρα πολύ κάθε φορά που μιλώ μαζί σας, γιατί πάντα το βλέμμα σας είναι στραμμένο στην επόμενη μέρα. Θέτετε τις βάσεις εκεί που πρέπει για να αντιμετωπίσουμε όλες τις προκλήσεις της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης που μας έρχονται και βέβαια εκεί που έχουμε καταντήσει οι ίδιοι οι άνθρωποι, οι κάτοικοι αυτού του πλανήτη τη Γη. Πώς θα τη σώσουμε από εδώ και πέρα? Έχετε απόλυτο δίκιο. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Όσο παραπάνω κάνουμε μια διάχυση καλών πρακτικών, τόσο πιο γρήγορα η κοινωνία μας θα πάει στο βηματισμό που χρειάζεται. Να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτήν την επικοινωνία. Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλό απόγευμα. Να είστε καλά. Γεια σας.